Θα αναφερθώ στο θέμα του προστιχιαστού συνδέσμου του γόνατος, ενός παρεξηγημένου συνδέσμου, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη σταθερότητα του γόνατος. Δεν αφορά μόνο τους υψηλού επίπεδου αθλητές, από όπου πήρε και το προσωνύμιο η μάστιγα του αθλητισμού, αλλά αφορά τον οποιονδήποτε αθλούμενο άνθρωπο, τον οποιοδήποτε λειτουργικά κινούμενο άνθρωπο και σίγουρα η σχέση της αστάθειας που δημιουργεί σε σχέση με την υπόλοιπη ζωή του ανθρώπου οπωσδήποτε επηρεάζεται. Ο προστιχιαστός σύνδεσμος είναι ένας ιδιαίτερος σύνδεσμος, ο οποίος η μορφολογία του, επειδή μοιάζει με βεντάλια, δίνει σταθερότητα στο γόνατο σε όλες τις κινήσεις του γόνατος, είτε είναι σε κάμψη είτε είναι σε έκταση. Η ρήξη του πάρα πολύ απλή, δεν χρειάζεται επαφή, παρά μόνο το ίδιο το γόνατο, χωρίς τη σωστή νευρομυϊκή ισορροπία των μυών, μπορεί να δημιουργήσει τη ρήξη του. Παλαιότερα η αντιμετώπιση του ήταν λίγο δύσκολη, γιατί η μακροχρόνια νοσηλεία, οι επιπλοκές οι οποίες συνέβαιναν, αλλά και τα αποτελέσματα τα οποία δεν ήταν 100% αυτά που θέλαμε, μας έκαναν λίγο διστακτικούς να ασχολούμεθα με άτομα τα οποία απλώς ήταν ερασιτέχνες ή εραστές του ερασιτεχνικού αθλητισμού, και αφορούσε η εγχείρησή του ή η αποκατάστασή του μόνο τους υψηλά ασχολούμενους με τον αθλητισμό αθλητές. Σήμερα, με την τεχνολογική εξέλιξη, αλλά κυρίως με την εξειδίκευση κάποιων γιατρών σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς αυτού του είδους, η εγχείρηση αυτή έχει απλοποιηθεί, και όχι μόνο να έχει απλοποιηθεί με την έννοια ότι ο ασθενής μένει πολύ λίγο στο νοσοκομείο, η εγχείρηση γίνεται αρθροσκοπικά, δηλαδή μέσα από δύο μικρές τρύπες στο γόνατο, αλλά έχει και πολύ καλύτερα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα ο αθλητής, ο οποίος έχει υποστεί αυτή τη ρήξη, αλλά και ο κοινός θνητός να φτάνει πάρα πολύ κοντά στο 100% της πριν του τραυματισμού επίδοσής του. Αρκεί η αντιμετώπιση να γίνει σε ένα σωστό νοσοκομείο, με τη σωστή επάνδρωση από εξειδικευμένους γιατρούς, αλλά και το κυριότερο, με τη σωστή τεχνολογική υποδομή.